zur Kenntnis nehmen. Die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union beenden zu wollen. Ich habe vorhin die Parteifraktionsvorsitzenden der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien über die nächsten Schritte unterrichtet. Die Mitglieder des Deutschen Bundestages werde ich in der für kommenden Dienstag geplanten Sondersitzung des Deutschen Bundestages in einer Regierungserklärung über die Haltung der Bundesregierung informieren. Es gibt nichts drum herum zu reden. Der heutige Tag ist ein Einschnitt. Η σημερινή μέρα αποτελεί και συνιστά μια τομή για την Ευρώπη και μια τομή για την διαδικασία ενοποίησης της Ευρώπης. Τις συνέπειες αυτής της τομής θα δούμε τι σημαίνουν τον επόμενο χρονικό διάστημα και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσον εμείς, τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποδειχθούμε ότι έχουμε τη θέληση και την ικανότητα να μην βγάλουμε άμεσα, γρήγορα και συμπεράσματα από την διαδικασία την οποία έχει προκύψει, πράγμα το οποίο θα σημαίνει μια περαιτέρω διάσπαση της Ευρώπης. Θα πρέπει την κατάσταση να την αναλύσουμε και να την αξιολογήσουμε με σοφροσύνη και με αυτή τη βάση να βγάλουμε από κοινού, να πάρουμε από κοινού τις σωστές αποφάσεις. Και θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Πρώτον, η Ευρώπη είναι πολυσχηδής. Είναι πολύπλευροι και διαφορετικοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη και διαφορετικές και διαφορετικές μορφής είναι οι προσδοκίες τους στην Ευρώπη των ανθρώπων των διαφορετικών κρατών. Πολλές φορές υπάρχουν αμφιβολίες για την κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει η διαδικασία ενοποίησης της Ευρώπης. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά με διαφορετικές εκφάνσεις για όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει για το λόγο αυτό να εξασφαλίσουμε και να είμαστε σίγουροι ότι θα πρέπει να μπορέσουν να αισθανθούν οι πολίτες της Ευρώπης πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει στο να βελτιωθεί η προσωπική τους ζωή. Αυτό είναι μια αποστολή για τα ευρωπαϊκά ιδρύματα, θεσμικά για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και για τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, σε έναν κόσμο ο οποίος συνεχώς ενώνεται, οι απαιτήσεις γίνονται πολύ μεγάλες και τα κράτη-μέλη από μόνα τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις απαιτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς χώρους στον κόσμο. Θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως εταίρος. Ακούσαμε την κυρία Μέρκελ.